σε περίπτωση συμπλοκής στον δρόμο, λεκτικής συμπλοκής στον δρόμο, για τον οποιοδήποτε λόγο, σε καμία περίπτωση τα χέρια μου δεν έχω κάτω. Τα χέρια πάντα ανεβαίνουν ψηλά. Έτσι ώστε ό,τι και αν συμβεί να προλάβω να αντιδράσω. Τα χέρια μου θα είναι κοντά στο κεφάλι μου. Αν κατέβουν από το κεφάλι μου, τότε δεν προσφέρω την προστασία που χρειάζεται στο κεφάλι. Λογικό. Αυτοί οι δύο είναι οι σωματοφύλακες, το κεφάλι είναι ο πελάτης. Για να το προστατεύουν, πρέπει να είναι κοντά του. Αν είναι ένας για καφέ και άλλος στην ταβέρνα, δεν του κάνουν τίποτα απολύτως. Τα χέρια λοιπόν κατευθείαν σηκώνονται, είναι ψηλά. Μπορώ να μιλήσω λοιπόν με τον επιτιθέμενο και να λύσω τις διαφορές μου. Πρέπει λοιπόν να δώσω πώς να το κάνω αυτό λεκτικά, πώς να αποκλιμακώσω. Σε περίπτωση που δεν έχω τις γνώσεις να το κάνω ή δεν προλάβω να το κάνω και αυτός μου επιτεθεί, πρέπει να είμαι σε θέση να αντιδράσω, να αμυνθώ για να μπορέσω να τελειώσω τη συμπλοκή. Τι κάνω λοιπόν σε περίπτωση που ο επιτιθέμενος μας κάνει ευθύ χτύπημα προς το κεφάλι. Πρώτον, κάνω μια τεχνική που λέγεται εσωτερική άμυνα. Βγάζω το χέρι μου και βγαίνω από το κανάλι, από τη γραμμή της ευθείας που με χτυπάει. Αν μείνω μέσα στο κανάλι και χτυπήσει, τότε μπορεί να έχει το επόμενο χτύπημα και το καθεξής και να είναι εδώ συνεχώς και να βγάζω χτυπήματα και να τρώω χτυπήματα. Δεν το θέλω αυτό, θέλω να τελειώσει, άρα λοιπόν τι κάνω, μόλις χτυπήσει βγαίνω από το κανάλι, βγαίνω από τη γραμμή του χτυπήματός του. Το χέρι μου μένει μπροστά από τη μύτη μου και τη στιγμή που αυτός θα χτυπήσει φεύγει και το ανακατευθύνω. Το χέρι μου πάντα παραμένει μπροστά από τη μύτη μου, εκείνηση που κάνει πάρα πολύ μικρή. Βγαίνω λοιπόν από τη γραμμή, ανακατευθύνω το χέρι. Πάμε όλο μαζί. Ωραία. Αυτό λοιπόν το κάνω με άμυνα σώματος, άμυνα. Δεν είναι αρκετό μόνο το χέρι για να λειτουργήσει, δεν είναι αρκετό μόνο το σώμα για να λειτουργήσει. Βάζω χέρι, σώμα μαζί και βγαίνω από το κανάλι. Εφόσον λοιπόν βγω και το άλλο το χέρι είναι πάντα ψηλά, γιατί είπαμε, προστατεύει. Ακόμα και ένας απομακρυνθεί, ο ένας που θέλει να απομακρυνθεί, ο άλλος είναι εδώ και προστατεύει οτιδήποτε και αυτή τη στιγμή που να βγάλει. Μόλις λοιπόν κάνω την άμυνά μου και βγω από το κανάλι μου, μπορώ να τερματίσω. Επιλογές. Πολλές διαφορετικές. Δεν είναι όλες περιπτώσεις ίδιες, άρα δεν έχω μόνο μία λύση. Μπορώ λοιπόν να χτυπήσω τον επιθέμενο. Πάμε. Μπορώ να το χτυπήσω ευθεία στο κεφάλι, στη μούρη, στο φίλτρο. Πάμε. Μπορώ να χτυπήσω στο λαιμό του. Πάμε. Προς τα πίσω ρίψη του επιθέμενος. Να το χτυπήσω κάτω στο έδαφος. Πάμε. Μπορώ να περάσω από πίσω για να δω το να το κινητοποιήσω τον αντίπαλο. Πάμε. Οι επιλογές είναι πολλές και ανάλογα το πρόβλημα. Ξεκινάμε λοιπόν να κάνουμε. Η βασική τεχνική που είναι. Άμυνα άκρο, άμυνα σώματος. Πομ, για να τελειώσω. Και από εκεί το δουλεύουμε κάθε φορά ξεχωριστά, ανάλογα το επίπεδο, τι λύση θα δώσω. Εντάξει. Ξεκινάμε.